Καλημέρα σας, κύριε Μωραϊτή. Καλημέρα. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλά. Να ζητήσουμε πριν την εκτίμηση και για το τι γίνεται στη Βουλή, τι λέγεται και πώς λέγεται, να μας κάνετε ένα σχόλιο για αυτό το φαινόμενο που είδαμε πολύ έντονα τις τελευταίες ημέρες, με απειλητικά, όχι μόνο υβριστικά, αλλά και με απειλές κατά ζωής μηνύματα κάποιων πολιτών, δεν μπορούμε να τους πούμε αλλιώς, που διαφωνούν με κάποιες επιλογές, και ίσως το ότι δεν πήρε και πολύ μεγάλο όγκο η αποδοκιμασία σε αυτά τα φαινόμενα. Και θα θέλαμε τη γνώμη σας και τη γνώμη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, φυσικά. Κοιτάξτε, ασφαλώς και είναι καταδικαστές της ενέργειας. Νομίζω ότι αποσανατολίζουν τον κόσμο από τα μεγάλα προβλήματα τα οποία βιώνει καθημερινά και από αυτά που τον απασχολούν. Βέβαια, έχουν στόχο. Νομίζουμε ότι δεν τρομοκρατούνται, ούτε μπορούν να επηρεάσουν την γνώμη και των βουλευτών, αλλά και γενικότερα είναι στην κατεύθυνση αυτό που είπα, καθαρά του αποσανατολισμού. Αυτή είναι η γνώμη μας και νομίζουμε ότι έτσι ακριβώς πρέπει να αντιμετωπιστούν. Μάλιστα. Και σαν πολιτική πρακτική, αν δράζονται και σε κάποιους πολιτικούς χώρους? Ασφάλως και πάλι είναι καταδικαστέα. Δεν ξέρω ότι έχουν καμία σχέση, γιατί ενδεχομένως θέλω να περάσουν και ένα τέτοιο μήνυμα, καν μία σχέση με το λαϊκό κίνημα, απέναντίας και σιγουντάρω τον αποσυντονισμό, αλλά και ενδεχομένως να δημιουργούν και καταστάσεις φόβου στα πλατιά λαϊκά στρώματα. Μάλιστα. Να σας κάνω την περιττή ερώτηση της ημέρας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση? Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κατάρρευσε από την πρώτη στιγμή και σε αυτή, αλλά και σε όποια αντιλαϊκή κυβέρνηση δεν πρόκειται να δώσει ψήφο εμπιστοσύνη. Βέβαια, αυτό αποτυπώνεται και από τις τοποθετήσεις του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής και τις τοποθετήσεις των βουλευτών, αλλά και από τις ανακοινώσεις του κόμματος. Και το λέμε αυτό γιατί δεν πρόκειται να δώσουμε ψήφους σε μια κυβέρνηση η οποία μέσα από τις διεργασίες αυτές που γίνονται αυτές τις μέρες θα προκύψει από το ανακάτεμα αυτό που λέμε εμείς της αντιλαϊκής τράπουλας, η οποία κυβέρνηση θα συνεχίσει με μεγαλύτερη ένταση την ίδια αντιλαϊκή πολιτική για να κρεώσει αυτό το έργο προς όφελος του κεφαλαίου. Σε μια τέτοια κυβέρνηση ασφαλώς και δεν δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι αυτά που σήμερα γίνονται, μάλλον χθες, σήμερα και τις επόμενες μέρες και τις προηγούμενες που γίνονται και στη Βουλή αλλά και γενικότερα στο πολιτικό σύστημα, είναι ένα καλωστημένο θέατρο. Γιατί διαδέστε, για παράδειγμα, οι χθεσινοί συγκυβερνήτες σε αγαστή συνεργασία όλα τα προηγούμενα χρόνια, 4 χρόνια σχεδόν τώρα, τάκησαν πραγματικά το λαό. Τον φόρτισαν με μια καταιγίδα αντιλαϊκών μέτρων, με μνημόνια, με ματωμένα πλεονάσματα στους δυναικές και όλα αυτά. Επομένως, σε μια τέτοια κυβέρνηση ασφαλώς και δεν θα δώσει ψήφο το ΚΚΕ, αλλά το πιο σημαντικό για μας είναι να μην δώσει ψήφο ίδιος ο λαός. Αυτό είναι το κύριο. Πρέπει να δει να αντίσταται. Αυτό θα φανεί στις εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις δεν σας δίνουν όμως ψηλά νούμερα, κύριε Μωραϊτη. Οι δημοσκοπήσεις, έτσι δεν είναι? Άλλο οι εκλογές, άλλο οι δημοσκοπήσεις. Εμείς κάνουμε καθημερινά δημοσκοπήσεις στους χώρους δουλειάς, στην επαφή που έχουμε με τους ανθρώπους του ΜΟΚΤΟ, και εκεί τα μηνύματα είναι τελείως διαφορετικά. Ένας κόσμος κατανοεί σήμερα ότι δυστυχώς όλα αυτά που πίστευσε το προηγούμενο διάστημα, ότι σωτήρες δεν υπάρχουν, ότι κάποιοι αντιμνημονιακοί έγιναν πιο μνημονιακοί και από τους μνημονιακούς. Επομένως, θεωρούμε ότι θα ενισχύσει το ΚΚΕ, γιατί είναι η μόνη πολιτική δύναμη η οποία με συνέπεια, αταλάντευτα, στάθηκε από την απέναντι πλευρά, από την πλευρά των λαϊκών συμφερόντων. Και νομίζουμε, επειδή λέτε για συνέπεια, συγγνώμη για τη διακοπή και θα πείτε οτιδήποτε. Θα θέσω ένα ερώτημα που έχει μια υπόθεση βέβαια στη βάση του. Αν η συμφωνία των Πρεσπών δεν συνδεόταν με την ένταξη της ΦΥΡΟΜ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, θα είχατε αντίρρηση για τον όρο Βόρεια Μακεδονία? Την έχω αυτή την απορία για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.
Δηλαδή το ονοματολογικό σας ενοχλεί εσάς? Όχι προσωπικά κύριε Μωραήτη, ως κομμουνιστικό κόμμα εννοώ. Αλλά και προσωπικά αν θέλετε. Ενδεχομένως δεν μας παρακολουθάτε τόσο στενά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι το μόνο κόμμα το οποίο εδώ και δεκαετίες. Τώρα να μην σας πω ότι εγώ όταν κάνω μια ερώτηση, η απάντησή σας θα ακουστεί όχι μόνο από μένα, που μπορεί ακόμη και να ξέρω την απάντηση, αλλά το ζήτημα είναι να φτάσουν οι θέσεις σας στο αυτό που λέτε, στις πλατιές λαϊκές μάζες που ακούν και την εκπομπή. Ακριβώς. Η θέση του ΚΚΕ ήταν πάγια στα τρία όλα αυτά τα χρόνια. Ασφαλώς και είχαμε τη θέση ότι πρέπει να δοθεί λύση στο όνομα με γεωγραφικό προσδιορισμό. Μάλιστα. Βάζαμε όμως καθαρά το ζήτημα. Και σε εποχές που σας είχαν επιτεθεί για αυτή την άποψή σας, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση που τώρα που έρχεται. Που σήμερα κάποιοι που κυβερνάνε ήταν από την απέναντι μεριά σε εκείνα τα συλλαγητήρια που λέγανε κάποιοι όλοι πριν Λακεδημονίων. Επομένως το ΚΚΕ δεν άλλαξε στο παραμικρό τη θέση του. Βέβαια τονίσαμε ξεκάθαρα ότι πρέπει να υπάρχει απάλληψη από το σύνταγμα της γειτονικής χώρας κάθε αλληλεπιδοτικών βλέψεων. Και σήμερα αυτό φαίνεται ότι έγινε. Θα έρθει τώρα, θα έρθουν οι αλλαγές να τις δούμε. Αυτή η συμφωνία η οποία έγινε έχει μέσα αλληλεπιδοτικά σπέρματα και όσον αφορά τη γλώσσα και την εθνικότητα, αλλά πέρα από εκεί το οποίο σημαντικό την ηθαγένεια. Ναι, το πιο σημαντικό για μας είναι ότι αυτή η συμφωνία έγινε κατά παραγγελία. Το λέμε πολύ απλά και αυτό γίνεται καθημερινά από το ότι η ίδια η κυβέρνηση δεν προλαβαίνει να μαζεύει συγχαρητήρια από το ΝΑΤΟ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε βλέπουμε καθένα τι γίνεται. Αλλά το λύνει αυτό το χρονίζον ζήτημα του ονόματος. Με συγχωρείτε που επιμένω, αλλά επειδή τις ξέρω τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το ξαναλέω, τις εποχές που ήταν δύσκολο να πεις δέχομαι σύνθετη ονομασία και τα λοιπά, εσείς το λέγατε. Και τώρα φαίνεται να αλλάζετε στάση. Όχι, δεν αλλάζουμε στάση. Απλώς στις αλλαγές που γίνανε δεν έχουν απαλληφθεί όλα αυτά τα ζητήματα. Αλλά το πιο σημαντικό για μας, πάω και πέρα από την ερώτησή σας, που είπατε αν δεν υπήρχε η σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακριβώς. Εδώ, κοιτάξτε, εδώ έχουμε μια εμπλοκή της χώρας μας όλο και περισσότερο που βάρει των αντιθέσεων που υπάρχει στα Δυτικά Βαλκάνια. Και αυτό για μας είναι το πιο σημαντικό. Και βλέπουμε καθαρά ότι όλα αυτά που προσπαθεί να περάσει η κυβέρνηση, αυτό το αφήγημα δηλαδή για την αναβάθμιση της χώρας στην γεωστρατηγική, δεν αφορά αυτό το λαό μας, αφορά την άρχουσα της χώρας μας. Θα έπρεπε δηλαδή να κρατηθούμε μακριά ή να έχουμε μια άλλου τύπου εμπλοκή, γιατί υπάρχουν δύο αντιλήψεις. Η θέση μας είναι μια λύση, όπως είπαμε, που θα είναι προς όφελος των δύο λαών. Ποια είναι αυτή? Η λύση αυτή θα είναι μια αμοιβαία αποδεκτή λύση, η οποία θα ήταν σε επίπεδο δημιουργούν συμφωνίες μεταξύ των δύο χωρών μακριά από το ΝΑΤΟ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε, κοιτάξτε να δείτε. Άρα αυτό είναι το κομβικό ζήτημα για σας, ότι εντάσσονται σε ένα σχεδιασμό δύο θεσμών που δεν τους αποδέχεται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ναι, και πέρα από εκεί υπάρχουν σπέρματα λειτουργισμού μέσα στη συμφωνία. Βέβαια θα τη δούμε και στην τελική μορφή της, αλλά η γνώμη μας είναι αυτή. Και αυτό το οποίο δεν πρέπει να δεχτούμε σε μια περίπτωση και ο λαός μας που έχει αρκετή πείρα είναι ότι το ΝΑΤΟ, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας εδώ στα Βαλκάνια. Εδώ έχουμε το μετοκύλισμα των λαών, αλλαγή συνόρων, είχαμε το διαμελισμό της Ιουγκοσλαβίας και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθοριστικό ρόλο. Άρα ο νατοϊκός προσανατολισμός είναι για σας κρίσιμος. Να ρωτήσω κάτι. Η πάγια θέση αριστερών και κομμουνιστικών κομμάτων και κινημάτων για το δικαίωμα αυτοδιάθεσης και αυτοπροσδιορισμού των λαών εξακολουθεί να ισχύει για σας? Ασφαλώς εξακολουθεί να ισχύει. Δηλαδή αν τα Σκόπια λένε ότι εμείς θέλουμε να λεγόμαστε έτσι, αυτό δεν είναι ένα δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού? Ναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα, σε ό,τι αφορά την περίπτωση των Σκοπίων, επειδή υπάρχει όλη αυτή η ιστορία η οποία έρχεται από παλιά, το ζήτημα αυτό του γεωγραφικού προσδιορισμού ασφαλώς και πρέπει να είναι το κεντρικό σε ό,τι αφορά τις διμερείς σχέσεις και τις επαφές που μπορεί να λυθεί αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Πρέπει να μπει αυτό που είπαμε με γεωγραφικό προσδιορισμό, γιατί
Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο. Το Βόρεια Μακεδονία το... είναι γεωγραφικός προσδιορισμός πάντως. Ναι, ναι, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και με όλα τα υπόλοιπα τα οποία προηγούμενα. Μάλιστα. Για να υπάρχει λύση, μα το πιο σημαντικό μας είναι αυτό που είπατε τελευταία, ότι πρέπει να υπάρχει μια λύση η οποία θα είναι προς όφελος των λαών στα πλαίσια της καλής γειτονίας, της φιλίας, της αλληλεγγύης των λαών. Αυτή είναι η θέση μας. Και δεν έχει αλλάξει στο παραμικρό. Μάλιστα. Και εσείς λέτε ότι η ψήφος εμπιστοσύνη σήμερα δίνεται μόνο για το ζήτημα των Πρεσπών. Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά ζητήματα στην Ελλάδα που πρέπει να επιληθούν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, να τώρα τρέχει η κατάργηση του υποκατώτατου και μισθού και βεβαίως η αύξηση του κατώτατου. Ναι, ασφαλώς και δεν γίνεται. Η ψήφο εμπιστοσύνη δεν είναι μόνο το ζήτημα της Πρεσπών. Mm-hmm. Εμείς θεωρούμε και είπα στην αρχή της κουβέντας μας ότι οι διεργασίες γίνονται σήμερα στο πολιτικό σύστημα έχουν στόχο και μόνο να συνεχιστεί με την ίδια θέση αυτή η αντιλαϊκή πολιτική. Ναι, αλλά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με μια τακτική, τη στρατηγική δεν θα σας την πω εγώ, δεν θα ήταν μια τακτική κίνηση να συντηρηθεί κάποιους μήνες αυτή η κυβέρνηση, να περάσουν αυτά τα μέτρα, δηλαδή ο κατώτατος να αυξηθεί, ο υποκατώτατος, και μετά στις εκλογές που θα γίνουν έτσι κι αλλιώς εσείς να διεκδικήσετε το maximum που είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που δίνει η παρούσα κυβέρνηση. Δεν θα ήταν βολικό να υπάρχει μια αφετηρία λίγο καλύτερη για τους εργαζόμενους? Κύριε Βόστομα, εμείς καταρχάς λέμε ότι σήμερα δίνουμε τη μάχη για όποια μέτρα ανάσα για τα πλατιά λαϊκά στρώματα. Δεν πρόκειται όμως να συμβαστούμε με την πολιτική παροχή του φτωχοκομείου. Δηλαδή τι, σήμερα η κυβέρνηση, γι' αυτό λέμε ότι ψωσύνης δεν αφορά μόνο την Συμφωνία των Πρεσπών. Σήμερα η κυβέρνηση προσπαθεί την τακτική, τη γνωστή τακτική του φόβου, να περάσει ένα μήνυμα ότι αν δεν υπάρχει σταθερότητα δεν θα υπάρχουν τα μέτρα αυτά που εξήγηλε το επόμενο χρονικό διάστημα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, είπατε για τον κατώτατο μισθό. Τι έχουν κάνει? Ας εδώ είμαστε πολύ μακριά από το 751. Ναι. Μιλάμε ότι είμαστε πάρα πολύ μακριά. Θα έχουμε μια αύξηση η οποία θα αγγίζει το 1,5 ευρώ τη μέρα, ίσως πάνω λίγο πιο κάτω. Επομένως, εμείς ασφαλώς και λέμε τα χρήματα πρέπει να πάρθουν από τον κόσμο, θα έχει απόλυτη ανάγκη, αλλά δεν πρέπει αυτός ο κόσμος να βαστεί με αυτή την πολιτική που παίρνει καρβέλια και δίνει ψίχουλα. Θεωρούμε ότι πρέπει να πει στο στόχαστρο της πάλης του λαού μας, της εργατικής τάξης των άλλων λαϊκών στρωμάτων, η διεκδίκηση των απολειών που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα. Και αυτό που ρώτησε η κυρία Χαρίτο, ότι ασφαλώς και η ψήφος εμπιστοσύνης δεν είναι μόνο για την πτώση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Εδώ σε δύο μέρες, σε τρεις μέρες έρχονται μάκια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Μοσκοβησή, μάλιστα, μας επισκέπτεται και σήμερα, θα το ξέρετε, φαντάζομαι. Ναι, και ο κύριος Μοσκοβησή. Έχει καμιά προγραμματισμένη κινητοποίηση, να το ξέρουμε, να πούμε και στον κόσμο που μας ακούει. Κοιτάξτε, εμείς λέμε ότι είναι ανεπιθύμητη στη χώρα μας με την έννοια όχι των ατόμων, αλλά της ιδιότητας. Των θεσμών που εκφράζουν, μάλιστα. Ακριβώς. Είναι και ο κύριος Κοστέλο. Επομένως, εμείς λέμε καθαρά ότι τα βάσανα του λαού μας δεν τελείωσαν. Ότι αυτό το παραμύθι της μεταμνημονιακής εποχής δεν έχει τελειώσει. Υπάρχει ένα μνημόνιο διαρκείας. Είναι αυτό που το Κομμουνιστικό Ελλάδας χαρακτηρίζει μεταμνημονιακό μνημόνιο. Mm-hmm. Θα παρθούν μέτρα. Έχουμε τα κόκκινα δάνεια. Έχουμε τους πτριασμούς. Έχουμε μια σειρά από τέτοια μέτρα. Εντάξει. Θα συζητήσουμε και για αυτά και άλλη φορά πιο αναλυτικά. Με συγχωρείτε που γίνομαι αγενής, κύριε Μωρέτη, αλλά έχει τελειώσει ο χρόνος μας εδώ και μισό λεπτό. Μια κουβέντα μόνο. Εμείς λέμε καθαρά ότι ο λαός μας δεν πρέπει να δώσει ψήφο εμπιστοσύνη. Πρέπει να δώσει δύναμη στο ΚΚΕ, που είναι η μόνη δύναμη η οποία μπορεί να αντιπαλέψει αυτή την πολιτική και να ανοίξει ένα δρόμο για κατακτήσει στο λαό μας σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες του. Σήμερα. Ο κύριος Μωραήτης, ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Σε ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μωραήτη. Την καλημέρα μας. Καλημέρα. Καλημέρα.